Στο χάος βυθίζεται η Βενεζουέλα. Η βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων της αντιπολίτευσης έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 37 ανθρώπους από τις αρχές Απριλίου. Στο Καράκας πραγματοποιήθηκε η κηδεία ενός εκ των θυμάτων. Πρόκειται για τον 18χρονο μουσικό Αρμάντο Κανιζάλες που σκοτώθηκε από πυρά αστυνομικών. Οι φίλοι του τον αποχαιρέτησαν με τον εθνικό ύμνο της Βενεζουέλας. Ο θάνατός του έκανε τον διάσημο μαέστρο Γκουστάβο Γκουνταμέλ να σπάσει τη σιωπή του και να ζητήσει από τον πρόεδρο της χώρας να ακούσει το λαό. Πέρασαμε 9 χρόνια μαζί. Λυπάμαι που δεν θα ζήσει τα νιάτα του. Έκλεισε τα 18 πριν από ένα μήνα, δήλωσε μια φίλη του Κανιζάλες. Τελευταίο θύμα στον κύκλο του αίματος στη Βενεζουέλα, ένας 20χρονος διαδηλωτής που φέρεται να πυροβολήθηκε στο κεφάλι την Παρασκευή. Όχημα της αστυνομίας κινείται κατά διαδηλωτών στο Καράκας. Κάτω από τις ρόδες του βρέθηκε ένας νεαρός, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά.